Ένα 24ωρο μετά τις αποκαλύψεις Πάγκαλου, το Μέγκα φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τους 269 προσληφθέντες και το παρασκήνιο, το οποίο κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Η Δήμητρα Σωτηριάδου έχει αποκλειστικές πληροφορίες που αντικρούν τον ισχυρισμό του κ. Χατζηγάκη ότι τα άτομα αυτά τα οποία προσελήφθησαν, ζήτησαν και πλήρωσαν με δική τους πρωτοβουλία, αμέσως μετά τις εκλογές γνωμοδότησε η καθηγητή της νομικής για να τεκμηριώσουν ότι αυτός ήταν ένας νόμιμος διαγωνισμός. Δήμητρα. Όλγα, μία απόδειξη πρώτα απ' όλα παροχής υπηρεσιών βάζει τα πράγματα στο λογιστήριο της εταιρείας Αγρογή, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ξεκινάω όμως από την αρχή. Τέσσερις μέρες μετά τις εκλογές, η υπουργός κυρία Μπατζελή στέλνει στην Αγρογή, την εταιρεία, μία επιστολή και ζητεί να μην προχωρήσει στις πρόσληψη των 270 ατόμων. Τι κάνει τώρα η Αγρογή? Γίνεται διοικητικό συμβούλιο και αποφασίζει να ζητήσει γνωμοδότηση η Αγρογή από τον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου, τον κύριο Φλογαΐτη. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η απόδειξη που λέει στην ουσία ότι η Αγρογή κατέβαλε 25.000 ευρώ στον κύριο Φλογαΐτη. Έλαβα, όπως λέει, 25.000 ευρώ για την γνωμοδότηση. Τι κάνει όμως μετά από αυτό? Δηλαδή πήρε τα χρήματα αυτά, Δήμητρα, ο κύριος Φλογαΐτης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγρογής. Γιατί το ζήτησε η Αγρογή, ακριβώς. Και όχι τα 270 άτομα. Τι κάνει όμως μετά η εταιρεία, φοβούμενη οικονομικό έλεγχο, απαιτεί από τα άτομα, από τα 270 που προσελήφθησαν, να καταβάλει έκαστο 100 ευρώ για να καλύψει τα 25.000 ευρώ που έδωσε, φοβούμενη λοιπόν οικονομικό έλεγχο, στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Αγρογή. Τώρα πρόσκειται το πρόβλημα. Το πρόβλημα, Δήμητρα, δεν είναι με τον κύριο Φλογαΐτη. Ο κύριος Φλογαΐτης είναι καθηγητής, διαπρεπής επιστήμονας. Του ζήτησαν να κάνει μία γνωμάτευση, έκανε τη γνωμάτευση. Βεβαίως. Το ζήτησε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας που υπάγεται στον έλεγχο του δημοσίου. Η ιστορία είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει όλη αυτή την κατάσταση την οποία έκανε και εν συνεχεία ζητάει από τους εργαζόμενους, κάνει έρανο δηλαδή στους εργαζόμενους, όχι, να δώσει ο καθένας 100 ευρώ. Κάνει εκβιασμό στους εργαζόμενους. Το έρανο το είπα εντός εισαγωγικών. Είναι νόμιμη η πρόσληψη σε εργαζόμενους. Εντός εισαγωγικών το λέω τον έρανο. Και θέλετε να σας πω κάτι, από τα 270 άτομα τα 4 αρνήθηκαν. Δηλαδή 266 άτομα κατέβαλαν τα 100 ευρώ ο καθένας, 26.600 ευρώ πήγαν στο Ταμείο της Αγρογή, δηλαδή 1.600 ευρώ και παραπάνω από αυτά που είχε ζητήσει ο κύριος Φλογαΐτης. Δηλαδή βγάλαν και κέρδος, το λένε πολύ. Βγάλανε κέρδος από αυτή την υπόθεση. Βγάλαν κέρδος, λέω, από ό,τι καταλαβαίνω. Βάλανε και λεφτά στην πάντα από αυτή την ιστορία. Είχαν κέρδος, είχαν πόνους. 1.600 ευρώ μπήκαν στο ταμείο παραπάνω. Πώς, δεν κατάλαβα. Γιατί έπρεπε να πάρουν τα λεφτά από τους εργαζόμενους? Αυτό που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν πάρα πολύ θεμητό και νόμιμο. Εμφανίζεται μια υπουργός και τους λέει: ακούστε, λέτε, δεν μπορείτε να προσλάβετε γιατί είναι παράνομες προσλήψεις. Τι λέει το Διοικητικό Συμβούλιο ενός οργανισμού? Μισό λεπτό να ρωτήσω. Διότι δεν αποφασίζει η υπουργός για την νομιμότητα, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάω σε έναν καθηγητή και ζητάω μια γνωμοδότηση. Με συγχωρείτε, κυρία μου, γιατί έχει ευθύνες το Διοικητικό Συμβούλιο αν δεν τους προσλάβει, ενώ είναι νόμιμες προσλήψεις. Και πάει σε έναν καθηγητή και λέει: σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε μια γνωμοδότηση για το αν ορθώς κάνω αυτό ή λάθος κάνω το άλλο. Και την παίρνει τη γνωμοδότηση. Γιατί χρειάζεται μετά να πάει στους ενδιαφερομένους και να τους πάρει από 100 ευρώ? Διότι φοβάται ότι στον έλεγχο δεν θα εγκριθεί η δαπάνη αυτή. Μάλιστα, θα θεωρηθεί. Διότι αυτό έγινε εν ώψη του οικονομικού ελέγχου. Τώρα έχουμε. Το Πασόκ είχε έναν στόχο, να αλλάξει την ατζέντα. Είπε λοιπόν αυτό που είπε για το κουκουέ ο κ. Πάγκαλος και έβγαλε και την ιστορία με τα γαλάζια παιδιά στην Αγρογή. Είναι κατάπτυστο αυτό που έχει συμβεί στην Αγρογή. Ελάτε όμως που και ο κύριος Πάγκαλος έκανε χρήση των ευεργετημάτων του νόμου και διόρισε την κόρη του. Και έφυγε η κόρη του βέβαια μετά. Διορίστηκε όμως. Διορίστηκε αλλά μετά έφυγε. Και μάλιστα η απάντηση που έδωσε ο κύριος Πάγκαλος. Και τώρα εργάζεται νομίζω στη δημοτική χοροδία, αν άκουσα καλά, στο Δήμο της Αθήνας. Είναι λυρική τραγουδίστρια. Έτσι. Με τον Οτσαλάνη, όμως έκανε χρήση των ευεργετημάτων του νόμου. Και όταν καταγγέλνει. Ναι, μα τρελάνουν αυτοί σε όταν καταγγέλνει αυτό το πράγμα, ρε Μάκη, είναι δυνατόν να βγαίνει λαό σε αυτό το θέμα και εσύ την κόρη σου.